τα οποία σίγουρα θα αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια των πολιτικών δυνάμεων στον δρόμο προς τις κάλπες. Τον εκλογικό αναλυτή Δ. Ανάση Ορεινό φιλοξενούν απόψε οι τομές. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε προς το παρόν μια πρώτη γεύση αναλυτικά απόψε στην εκπομπή Χωρίς Περιστροφές με τον Γιάννη Καρέκλα. Ναι, να συγχαρούμε καταρχήν Πετούλα την Prime για την πολύ καλή δουλειά και να πω στα σύντομα ότι υπάρχουν 4 κύρια διακυβεύματα. Πρώτον, ποιο θα είναι ο τέταρτος. Ναι. Δεύτερον, ποιος θα είναι ο πρώτος και ποια θα είναι η διαφορά του από το δεύτερον. Τρίτον, τι θα καταγράψει η ΔΥΠΑ και η Οικολόγη Συμμαχία, τι προσωπικά έχω το μάτι μου στα μέλλον και στις βουλευτικές εκλογές. Και τέταρτον, πού θα φτάσει η αποχή. Τώρα, να δώσουμε τις συσπυρώσεις στα σύντομα. Έχουν δρόμο πάντως μπροστά τους τα κόμματα. Ναι, να σου πω, Πετρούλα, να σημειώσω ότι βλέπω και την κάρτα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να πω ότι έχουν δρόμο βέβαια, όμως αυτήν την περίοδο. Οι συσπυρώσεις αυτές πετούν σε πολύ καλά επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο των ευρωεκλογών του 2014 αλλά και των βουλευτικών του 2016. Είναι πιο πάνω οι συσπυρώσεις των κομμάτων, κυρίως των 4 πρώτων κομμάτων. Και οφείλω να πω ότι του ΑΚΕΡ και της ΕΔΕΚ είναι και πιο πάνω από τις προεδρικές του 2018 την αντίστοιχη περίοδο. Συνεπώς, νομίζω είναι σε καλόν δρόμο. Σημειώνω την πολύ ψηλή συσπυρώση του ΕΛΑΜ, το οποίο τα τελευταία χρόνια όντως του ΕΛΑΜ καταγράφει καλές συσπυρώσεις. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να μας πει ότι δεν έχει από πού να αντλήσει πλέον το ΕΛΑΜ. Όμως, αυτά θα πούμε απόψε εκτενέστερα, θα έλεγα. Θα τα δείτε πολύ αναλυτικά. Ναι. Όμως, μέσα από τη δημοσκόπηση, έχει μετρηθεί η κοινή γνώμη και σε σχέση με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε μια κάρτα η οποία αφορά το πώς νιώθει, αν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος στο εκλογικό σώμα από το σχέδιο που προωθείται. Θα έλεγα ότι η κοινή γνώμη Πετρούλα αυτή τη στιγμή είναι διχοτομημένη. 4 στους 10 αντίστοιχα είναι ικανοποιημένοι και 4 στους 10 δεν είναι ικανοποιημένοι. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή η κάρτα, αυτή η διχονομία εκφράζεται και στους κομματικούς χώρους και στο Δημοκρατικό Συνέδριο που είναι κυβερνών κόμμα, όπου 3 στους 10 φαίνεται να είναι δυσαρεστημένοι. Εγώ προσωπικά θα ανέμενα πολύ πιο ψηλό προς τον ικανοποίησης, Πετρούλα, γιατί οι προσδοκίες μας όλους ήταν πολύ, πολύ πιο ψηλές, αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια υπάρχουν οι ανησυχίες, είναι εκεί και υπάρχει ακόμη και σύγχυση ως προς το τι θα περιλαμβάνει και πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νάση. Θα σε παρακολουθήσουμε απόψε με τον Γιάννη Καρεκλά. Πάμε τώρα στο